Ήδη βρίσκεται σε διαδικασία εκτέλεσης ένα έργο που για δεκαετίες ήταν απέτηση των κατοίκων και των δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών του νομού Παύλα Νησιού της Λευκάδας. Ένα έργο που κυριολεκτικά θα έδινε μια ανάσα σε αυτούς τους ανθρώπους και κυρίως θα σταματούσε και η αιματοχυσία σε αυτούς τους πραγματικά απαράδεκτους δρόμους. Είναι το τελευταίο, σήμερα θα αναφερθούμε στο τελευταίο τμήμα του οδικού άξονα Αμφιλοχία Λευκάδα, που η πορεία κατασκευής του καθόλου άδικα χαρακτηρίστηκε και ως νέο γεφύρι της Άρτας. Αναφέρομαι για το δρόμο συνολικά. Είναι το έργο με επίσημο τίτλο «Κατασκευή αναβάθμιση οδικής σύνδεσης Λευκάδας με τον οδικό άξονα δίκτυο δυτικός άξονας και κατασκευή νέου αγωγού ίδρυυσης Λευκάδας στα εμπλεκόμενα τμήματα με ανάδοχο την εταιρεία Άκτορα ΤΕ. Για την εκτέλεση των εργασιών με χρήση εκρηκτικών, η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων αποφάσισε να γίνεται διακοπή κυκλοφορίας στα έργα τα οποία είναι επί του εν χρήση εθνικού δρόμου από τις 9.30 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι και 3.30 με 6.30 το απόγευμα, σύνολο 6 ώρες και για διάστημα περίπου 2 μηνών. Για να γίνει αυτή η διακοπή βρέθηκε μια εναλλακτική διαδρομή για αυτές τις ώρες, η οποία όμως έχει τα χαρακτηριστικά εγκαταλελειμμένης αγροτικής οδού ιδιαίτερης στενότητας και επικινδυνότητας. Δηλαδή, ένας ολόκληρος νομός, ο νομός Λευκάδας, συνδέεται με τον έξω κόσμο με ένα δρόμο ασύλληπτης πραγματικά επικινδυνότητας για όσους τον έχουν περπατήσει. Επιπλέον, η επικινδυνότητα αυξάνεται και λόγω της αδυναμίας κίνησης σε αυτόν τον δρόμο στην εναλλακτική διαδρομή οποιοδήποτε άλλου οχήματος πέραν επιβατικού αυτοκίνητου, δηλαδή μικρά επιβατικά αυτοκίνητα, και μάλιστα χωρίς να μπορούν να διέλθουν με ασφάλεια δύο αυτοκίνητα μαζί. Επίσης, αυτός ο καερόδρομος είναι μεγάλου μήκους, αναφερόμαστε σε μια διαδρομή 30 χιλιόμετρων. Ακόμα κι αν ο πλέον καλοπροαίρετος αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να καλύψει σε καμιά περίπτωση τις ανάγκες κυκλοφορίας της σύνδεσης του νησιού της Λευκάδας με την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα προβλήματα τα οποία ήδη έχουν δημιουργηθεί είναι τεράστια στη μετακίνηση κατοίκων και εργαζομένων από και προς τη Λευκάδα και τις γύρω περιοχές Ετωλακαρνίνια Πρέβεζα. Με βάση τα παραπάνω, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε προκειμένου να μην συνεχιστεί η διακοπή της κυκλοφορίας που δεν προβλέπετε ούτε από τη σύμβαση ούτε από την τεχνική περιγραφή του έργου, και δεύτερον να εκτελεστεί το έργο σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και να μην διαταραχθεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων από τον εν χρήση εθνικό οδικό άξονα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Βουλευτά, γιατί μου δίνετε σήμερα την ευκαιρία να απαντήσω για ένα πραγματικά πολύ σημαντικό έργο, το οποίο σωστά, όπως αναφέρατε, αφορά ευρύτερα τη Δυτική Ελλάδα, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα, περιοχές που όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν ένα σοβαρό ζήτημα συνδεσιμότητας. Το έργο της σύνδεσης της πόλης Λευκάδας με το δικό έργο Άκτιον Βρακία, που το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί και αποτελεί ένα έργο ζωτικής σημασίας, θα έλεγα, για την αναβάθμιση όλων των υποδομών της Δυτικής Ελλάδος. Και επειδή εισερχόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και ενδεχομένως πολλοί, και δεν αναφέρομαι σας προς Θεού, να θέλουν να εκμεταλλευτούν για ιδία πολιτική ωφέλη την παραμικρή αφορμή που τους δίνεται, θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω και να βάλουμε έναν κανόνα στις συζητήσεις μας εδώ πέρα, ότι τα δημόσια έργα έχουν τους δικούς τους χρόνους, τους δικούς τους κανόνες και τα πάντα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Έτσι λοιπόν τα συμβατικά τέχνη του έργου προβλέπουν τόσο στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων όσο και στην τεχνική περιγραφή τη δυνατότητα διακοπής της κυκλοφορίας στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. Και επειδή γνωρίζουμε και ξέρετε ότι το Υπουργείο Υποδομών έχει το κατάλληλο προσωπικό και την κατάλληλη τεχνογνωσία και υλοποιεί πολλά τέτοια μεγάλα έργα, θα ήθελα να μας έχετε εμπιστοσύνη. Και εμείς δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε σε τοπικές αντιπαραθέσεις, δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε σε ζητήματα που αφορούν
μικρές διαφορές εκείνη την ευρύτερη περιοχή, γιατί πιστέψτε μας ότι πολλές φορές έχουμε ασχοληθεί με αυτή την εξέλιξη του έργου και ξέρουμε μέρα με τη μέρα πώς ακριβώς τρέχει ένα πολύ μεγάλο έργο. Και είναι και δέσμευσή μας άλλωστε προς τους κατοίκους της περιοχής, όπως και προς όλους τους Έλληνες πολίτες και φορολογούμενους που με το υστέρημά τους γίνονται όλα αυτά τα μεγάλα έργα υποδομής, ότι το έργο θα τελειώσει και θα τελειώσει και στην ώρα του. Και είμαι στη θέση αυτή τη στιγμή να σας ανακοινώσω πως το τμήμα από τον Άγιο Νικόλαο ως το Άκτιο, μήκους περίπου 5 χιλιόμετρων, θα παραδοθεί εντός του Φεβρουαρίου. Είναι ένα σημαντικό έργο για τη Δυτική Ελλάδα και μετά την παράκαμψη της Αμφιλοκίας είναι ένας ακόμη στόχος που επιτυχάνεται από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με Υπουργό Υποδομών τον Κώστα Καραμαλή. Τώρα, μας ζητάτε να μην κλείσουμε το δρόμο. Μα γίνονται εργασίες με ανατινάξεις. Είναι δυνατόν να επιτρέψει το Υπουργείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες να περνούν οχήματα σε 5 μέτρα μακριά? Θα βάλουμε σε κίνδυνο όλα τα διερχόμενα οχήματα. Άλλωστε αυτό μας το έχει διαβεβαιώσει και η υπηρεσία και ο ανάδοχος, ότι ο χρόνος αυτός, η ελάχιστη τρίωρη διακοπή αυτή που γίνεται στον δρόμο, είναι το ελάχιστο δυνατό διάστημα προκειμένου να υπάρξει μια αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών με τη χρήση, επαναλαμβάνω, εκρηκτικών και σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα. Καθώς και ένα ακόμη κομμάτι που θα πρέπει, επιτρέψτε μου κυρία Πρόεδρε, για ένα λεπτάκι ακόμη, ότι αφορά και τη συλλογή των υλικών που αυτά διασκορπίζονται στην οδό. Ώστε μόλις δώσουμε το δρόμο μετά την έλευση των τριών ορών στην κυκλοφορία, να είναι ασφαλής και ο δρόμος. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αν μας διαβεβαίωναν και οι υπηρεσίες του Υπουργείου μας, αλλά και ο ανάδοχος, ότι αυτό θα γινόταν σε ένα δίωρο, να είστε σίγουροι ότι το κάναμε σε ένα δίωρο. Δεν έχουμε καμιά διάθεση να ταλαιπωρήσουμε κανέναν πολίτη. Το σημαντικό όμως είναι, και σε αυτό θα πρέπει να μείνουμε, ότι σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχουν τελειώσει όλες αυτές τις εργασίες. Οπότε θέλω να αντιληφθείτε, αντιλαμβάνομαι αυτά που λέτε για την εναλλακτική διαδρομή, αλλά θα πρέπει να αντιληφθείτε ποιο είναι το πιο βασικό και το ζητούμενο αυτής της ενέργειάς μας. Τώρα, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μας να κάνουμε λίγο υπομονή και οι κάτοικοι αυτής της περιοχής, γιατί ως τα τέλη αυτού του έτους θα έχει τελειώσει αυτό το πολύ μεγάλο έργο και η περιοχή θα είναι πολύ διαφορετική, γιατί φανταστείτε αυτή την περιοχή που τη ζείτε και με την ολοκλήρωση του Άκτιου Αμβρακία και με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, καθώς και τα 5 χιλιόμετρα που θα δίνουμε τον επόμενο μήνα ουσιαστικά, πόσο θα αλλάξει ο χάρτης των μεταφορών. Άρα είμαστε δίπλα, στηρίζουμε την περιοχή σας. Ξέρετε ότι έχουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Δυτική Ελλάδα και θα ήθελαμε από όλους τους εμπλεκόμενους να δείξουν την απαιτούμενη, θα έλεγα, υπομονή, ώστε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Μπορεί το τμήμα Άκτιο Άγιος Νικόλαος να παραδίνεται σύντομα? Αναφερόμαστε στο τμήμα Άγιος Νικόλαος Λευκάδα, που είναι το τελευταίο κομμάτι. Και πέρα από όσα είπαμε, από όσα καταθέσατε εδώ πέρα, υπάρχει ένα αντικειμενικό στοιχείο αυτή τη στιγμή, το οποίο από την τοποθέτησή σας δεν λύνεται. Και αυτά είναι τα προβλήματα που επιλογές, το ξεκαθαρίζουμε εμείς, είναι πεποίθησή μας ότι σημαίνει αυτό. Οι επιλογές του αναδόχου, τις οποίες ασπάζεται η κυβέρνηση, δημιουργούν στους κατοίκους και στις επισκέπτες και στους επισκέπτες του νησιού. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και από άλλα έργα ότι με αυξημένο πραγματικά κόστος για τον ανάδοχο θα μπορούσε να τηρηθούν οι συμβατικές του υποχρεώσεις, έτσι ώστε να μην γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας. Επιλέγεται όμως όχι για τρίωρο όπως αναφέρεται, αλλά για ένα ολόκληρο εξάωρο, ώρες που πραγματικά είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική εμπορική ζωή του νησιού, να κόβεται η κυκλοφορία. Είναι χαρακτηριστικά τα προβλήματα που δημιουργούνται και στην προμήθεια των εμπορικών και άλλων καταστημάτων, επιβαρύνοντας σε σημαντικό βαθμό την ήδη άσχημη κατάσταση που βρίσκονται. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα το αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο δρόμος εκτροπής δεν μπορεί να επιτρέψει τη διέλευση βαρέων οχημάτων, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ανατίμηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι διακομιδές υγείας, γιατί είναι πραγματικά
ανέκδοτο να πεις ότι ασθενοφόρο, το οποίο πραγματικά βιάζεται και πήγε, να περάσει από αυτόν τον δρόμο γρήγορα. Είναι πραγματικά πολύ άσχημη η κατάσταση. Και εδώ ήθελα να αναφέρω ότι η εγκεκριμένη και από το Υπουργείο σας μελέτη του Δεκεμβρίου του 20 με σαφήνεια διευκρινίζει ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει ένα ρεύμα ανακατεύθυνση ή σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις να υπάρχει ένα ρεύμα κυκλοφορίας και να γίνεται να αλλάξει το πέρασμα αυτοκινήτων με φωτεινούς σηματοδότες ακόμη και την ώρα που γίνονται ανατινάξεις με κάποια επιπλέον μέτρα ασφάλειας. Επίσης, η τεχνική περιγραφή του έργου κατά τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου περιγράφεται ότι ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε κατά την εκτέλεση των εργασιών να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων. Πού τηρείται αυτό? Αυτές λοιπόν οι υποχρεώσεις του αναδόχου αναγράφονται και σε άλλα έγγραφα. Φαίνεται όμως ότι όλα αυτά έχουν σημαντικά κόστη για τον ανάδοχο του έργου που δεν επιθυμεί να επομιστεί. Και η κυβέρνηση για να επιτευχθεί αυτό τι κάνει? Είναι ένα ερώτημα εδώ πέρα. Φυσικά η εύκολη λύση η οποία βρέθηκε αυτή τη στιγμή και ταλανίζει τους κατοίκους της Λευκάδας είναι η δημιουργία επικίνδυνων και κοστοβόρων επιλογών που πραγματικά ευχόμαστε και θέλουμε να πιστέψουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι το οποίο πραγματικά απευχόμαστε όλοι. Ευχαριστώ.